θα ήθελα να μιλήσω για τα σχολεία μας. Έχουμε ελάχιστα κενά φέτος, κάτι το οποίο ουσιαστικά βοηθάει όταν ξεκινήσουν πολύ καλά τα μαθήματα στις σχολικές μονάδες. Τα κενά αυτά θα καλυφθούν μέσα από τους αναπληρωτές της β' φάσης που θα έρθουν εντός της επόμενης εβδομάδας. Αυτό φυσικά γίνεται σε εμάς εδώ τοπικά, γιατί έχουμε πάρα πολλούς νεοδιόρυστους εκπαιδευτικούς που ήρθαν πέρυσι και φέτος και καλύψανε τα κενά που υπήρχαν τις προηγούμενες χρονιές. Να θυμίσω λίγο ότι τις προηγούμενες χρονιές είχαμε κενά που ακουμπούσαν στους 700 εκπαιδευτικούς στα Δωδεκάνησα και τώρα είναι τα αναπληρωτές γύρω στους 120. Δηλαδή μιλάμε για πολύ μεγάλη κάλυψη των κενών από μόνιμους εκπαιδευτικούς. Επίσης, έχουν καλυφθεί οι θέσεις των καθαριστριών από τις 9 του μήνα σχεδόν σε όλα τα σχολεία που μπορεί να δει η ΑΕΛΜΕ Δωδεκανήσου, ακόμα και στα νησιά. Υπάρχουν φυσικά κάποια κενά, γιατί κάποια μπορεί να έχουν προκύψει λόγω των δυσκολιών τοποθέτησης, αλλά νομίζω ότι ο Δήμος θα επιληφθεί και για αυτά. Τα βιβλία όλα έχουν παραδοθεί εκτός από κάποιων ειδικοτήτων που δεν μπορούσαν να υπολογίσουν αριθμό, οπότε και σε αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έχουν γίνει αρκετές παρεμβάσεις από τον Δήμο σε σχολικές μονάδες και από τις τεχνικές υπηρεσίες και από την Σχολική Επιτροπή, όμως πολλές σχολικές μονάδες παρουσιάζουν προβλήματα οι οποίες θα πρέπει εντός των επόμενων μηνών να τις κοιτάξουμε, τόσο με στεγανοποιήσεις ταρατσών και ίσως και κάποια ακόμα με βαψίματα κτλ. Αυτά θα τα συζητήσουμε και με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας σε επόμενες μέρες που θα κάνουμε συνάντηση για να δούμε πώς θα προχωρήσει. Είναι το κομμάτι του οικονομικού, της ακρίβειας και τα προβλήματα στέγασης τα οποία έχουν οι εκπαιδευτικοί. Καταλαβαίνετε ότι τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε απανωτές αυξήσεις σε όλα τα είδη, σε όλους τους χώρους, η ακρίβεια καλπάζει. Ο εκπαιδευτικός και ο μισθός του μένει στάσιμος ουσιαστικά από το 2016. Δεν έχουμε καμία αύξηση, κανένα πλέον του μισθού μας. Έτσι, για να πούμε εισαγωγικά, ο νεοδιώσος εκπαιδευτικός μπαίνει στην εκπαίδευση με γύρω στα 700 ευρώ μισθό. Καταλαβαίνετε ότι σε περιοχές όπως εδώ που το ενίκιο έχει φτάσει να είναι το φθηνότερο στα 350 ευρώ, καλείται ένας εκπαιδευτικός να ζήσει για έναν μήνα και με την οικογένειά του, γιατί πολλοί εκπαιδευτικοί νεοδιώριστοι έχουν και παιδιά, με 350 ευρώ. Οπότε προφανώς είναι αδύνατο. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν, και στο κομμάτι της ακρίβειας και της στέγασης, η ΑΕΛΜΕ Δωδεκανήσου αποφάσισε να προχωρήσει σε κάποιες δράσεις. Μία από τις δράσεις είναι και αυτή που κάνουμε εδώ, η συνέντευξη τύπου, για να δώσουμε τη δική μας σκέψη για το πώς θα πρέπει να προχωρήσει από εδώ και πέρα το Υπουργείο. Σε αυτό λοιπόν, με αυτό το γνώμονα, έχουμε βγάλει κάποια στοιχεία που θα αναφέρω τώρα. Το πρώτο είναι αύξηση του βασικού μισθού σε επίπεδα πάνω από το συσσωρευμένο πληθωρισμό. Αυτό σίγουρα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 με 20%. Ειδικά για την περιοχή μας, άμεσο διπλασιασμό του επιδόματος παραμεθωρίου για τους εκπαιδευτικούς. Προφανώς, άλλα τα έξοδα ενός εκπαιδευτικού στην Αθήνα και άλλα τα έξοδα ενός εκπαιδευτικού στην περιφέρεια και κυρίως στην παραμεθόρια περιοχές. Μόνο τα έξοδα μετακίνησης των εκπαιδευτικών από και προς τη Ρόδο είναι απαγορευτικά. Ένα εισιτήριο αυτή τη στιγμή με το πλοίο, όχι με το αεροπλάνο, δεν θα πω αεροπλάνο, με το πλοίο, το φθηνότερο είναι 73 ευρώ. 73 και 73, 140 να πάει να